Καλημέρα σε όλους και όλες. Εύχομαι καλή δύναμη και υγεία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, και εδώ στα Γιάννενα, σε όλη την Ήπειρο, ξέρετε πολύ καλά πως το ΚΚΕ επιμένει να συζητάει πρόσωπο με πρόσωπο με όλους και όλες όσοι και όσες αγωνιούν για τη σημερινή κατάσταση, με όσους αναζητούν τις αιτίες, τι φταίει που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, που γίνονται δυστυχώς συνήθεια σε όλους μας οι εικόνες, οι αποτρόπιες εικόνες του πολέμου. Κυρίως όμως συζητούν όλοι και όλες τι πρέπει να γίνει για να μπει επιτέλους ένα φρένο και το πιο σημαντικό, τι χρειάζεται να κάνουμε για να ανοίξουμε ένα καλύτερο δρόμο για μας και τα παιδιά μας. Με αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι συναντήσεις, οι συσκέψεις με όλους εσάς, συνδικαλιστές, σωματεία, συλλόγους, φορείς, όχι μόνο γιατί εσείς γνωρίζετε από πρώτο χέρι ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι τα προβλήματα σε κάθε χώρο, σε κάθε κλάδο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν συμβιβάζεστε με αυτά. Μπαίνετε μπροστά, διεκδικείτε λύσεις. Το ίδιο και εμείς. Από αυτή τη σκοπιά μπορούμε να πούμε πως βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, με το δίκαιο των πολλών στις θυσίες, ενάντια στις θυσίες για τα κέρδη των λίγων, που λέει και το σημερινό σύνθημα αυτής εδώ της εκδήλωσης. Εδώ, στην υπεράσπιση των κερδών των λίγων, των εκμεταλλευτών καπιταλιστών δηλαδή, βρίσκεται η απάντηση γιατί η πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπη με τις βαριές συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής από όλες τις κυβερνήσεις, τις οποίες υλοποιούν βέβαια διαδοχικά. Σήμερα, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τις πλάτες φυσικά άλλων κομμάτων, όπως του ΠΑΣΟΚ, όπως του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και εμείς τονίζουμε ότι από τα πάνω, από τους κυβερνώντες και από τη βολική σε αυτούς δήθεν αντιπολίτευση, δεν μπορούμε να περιμένουμε απολύτως τίποτα. Αντίθετα, από την οργάνωση της πάλης για τις δικές μας ανάγκες, από την μαζικοποίηση των γραμμών του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, από την ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας εργατών, υπαλλήλων, αγροτών, επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων, επιστημόνων, της νεολαίας, μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει και η δική σας δράση. Τα παραδείγματα είναι πολλά και εδώ στα Γιάννενα και σε ολόκληρη την Ήπειρο. Παραδείγματα που απαντούν σε όσους κάπως πονηρούτσικα μας λένε δεν υπάρχει αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θα δανειστώ την απάντηση από ένα σκίτσο σε εβδομαδιαία εφημερίδα, συγκεκριμένα στο Ποντίκι την προηγούμενη εβδομάδα, που στην άποψη ότι δεν υπάρχει ούτε ένας να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση, απαντά υπάρχει μία τάξη. Ναι, υπάρχει η εργατική τάξη. Ναι, αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη υπάρχει και είναι όλοι όσοι βρίσκονται σήμερα στους δρόμους, όλοι όσοι κουρελιάζουν στην πράξη τους αντεργατικούς νόμους, σηκώνουν ανάστημα και διεκδικούν. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν η μεγάλη απεργία των διανομέων, των παιδιών με τα μηχανάκια, των τελιβεράδων, που απήργησαν πραγματοποιώντας τεράστιες συγκεντρώσεις για να μπορούν να δουλεύουν με ασφάλεια, με στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα που τους στερούν οι περιβόητες πλατφόρμες. Μετά ακολούθησε η μεγάλη πανυγειονομική απεργία, όπου την Πέμπτη οι υγειονομικοί απέργησαν για προσλήψεις, για μισθούς και βέβαια ενάντια στα σχέδια πλήρους εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, που υλοποιεί κατά γράμμα ο υπουργός μάνατζερ της ιδιωτικής υγείας. Ακολουθούν αυτή τη βδομάδα που μας έρχεται οι εκπαιδευτικοί,
που θα απεργήσουν σε όλη την Ελλάδα την Τετάρτη για να μπορούν να διδάσκουν τα παιδιά μας σε ανθρώπινες συνθήκες που αρμόζουν πραγματικά στον 21ο αιώνα και όχι στη δεκαετία του 1960 με 28 παιδιά μέσα σε μια τάξη, σε αίθουσες χωρίς θέρμανση και με τους σοβάδες συνεχώς να πέφτουν. Επίσης, οι ναυτεργάτες, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στην εστίαση, μετά οι οικοδόμοι όλης της χώρας και άλλοι κλάδοι. Και όλοι οι κλάδοι προετοιμάζονται για τη μεγάλη απεργία σε ένα μήνα από σήμερα, στις 20 του Νοέμβρη, με σύνθημα «Λεφτά για μισθούς, παιδεία, υγεία, έξω η Ελλάδα από του πολέμου τα σφαγεία». Γιατί η αντιλαϊκή πολιτική που μας καταδικάζει στη φτώχεια έχει την ίδια ρίζα με την πολιτική που μας έρνει στον πόλεμο. Και αυτή χρειάζεται σήμερα να βρεθεί στο στόχαστρο της εργατικής τάξης, όλου του λαού και της νεολαίας. Και όταν μιλάμε για απεργία, ξέρουμε πως μιλάμε για σύγκρουση και μάλιστα σκληρή σύγκρουση. Μηχανές σβήνουν, η παραγωγή σταματάει, ρολά κατεβαίνουν, γραφεία αδειάζουν, δρόμοι πλημμυρίζουν και η μεγαλοεργοδοσία σκυλιάζει όπως και η κυβέρνηση μαζί με τα παπαγαλάκια της επίσης από τα κανάλια. Το τι σημαίνει όμως σύγκρουση σκληρή, το ξέρετε κι εσείς εδώ πάρα πολύ καλά στα Γιάννενα, στην Ήπειρο. Το ξέρουν καλά, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στα μάρκετιν, οι οποίες με τον πολύχρονο αγώνα τους επέβαλαν την επιστροφή τους στη δουλειά, την πληρωμή των δεδουλευμένων τους. Και μπράβο τους που τα κατάφεραν. Το ξέρουν πολύ καλά επίσης οι συμβασιούχοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, που μέσα από την Επιτροπή Αγώνα όλα αυτά τα χρόνια δίνουν μάχη και έχουν πετύχει την παράταση των συμβασεών τους, ενώνοντας τη φωνή τους με τους συμβασιούχους των νοσοκομείων όλης της χώρας που διεκδικούν δικαίως μόνιμη και σταθερή δουλειά. Το ξέρουν οι βιοπαλαιστές, αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και εδώ στην Ήπειρο που τα μπλόκα τους παλεύουν για να μπορούν να συνεχίζουν να παράγουν στον τόπο τους. Δεν χαρίστηκε τίποτα και από κανέναν. Το ίδιο, επιτρέψτε μου την αναφορά, στους λιμενεργάτες της Κόσκο, στον Πειραιά, για να πάρουμε ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, που με τον ανυποχώρητο, πραγματικά πολύ σκληρό αγώνα τους και έχοντας απέναντί τους θεούς και δαίμονες, ένα τεράστιο κινέζικο μονοπόλιο, όπως επίσης και την πολιτική της κυβέρνησης, πέτυχαν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά και μάλιστα αναδρομικά από το 2012. Ενώ προχτές κατάφεραν να σταματήσουν, να εμποδίσουν φορτηγό με κοντέινερ από το εξωτερικό που κουβαλούσε πολεμικό υλικό για να το παραδώσει στους εγκληματίες πολέμου, να δολοφονεί γυναικόπαιδα και αμάχους. Σκεφτείτε πόσες κυβερνήσεις έχουν περάσει από τότε και καμιά δεν ικανοποίησε, δεν έδωσε λύση σε αυτό το σοβαρό ζήτημα, στα αιτήματά τους. Αντίθετα, τους έστελναν συνεχώς στα ΜΑΤ, όπως όλοι θυμόμαστε, όταν απεργούσαν και έβαζαν τα διάφορα παπαγαλάκια να τους συκοφαντούν. Το έλυσαν, το πέτυχαν όμως μόνοι τους και νομίζουμε πως το δικαιούμαστε να το πούμε αυτό, με το ΚΚΕ στο πλάι τους, στο πλευρό τους. Όλοι αυτοί οι αγώνες, λοιπόν, αποτελούν σήμερα τη μόνη πραγματικά εργατική, λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αυτός είναι ο λόγος που τα ίδια τα παπαγαλάκια σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι τάχα ανησυχούν γιατί ο Μητσοτάκης παίζει μόνος του χωρίς αντίπαλο, την ίδια ώρα όμως θάβουν τον πραγματικό αντίπαλο, δηλαδή όλους αυτούς τους αγώνες, αλλά και τις παρεμβάσεις του ΚΚΕ, όταν βέβαια δεν τους συκοφαντούν αυτούς τους αγώνες και τις θέσεις του ΚΚΕ. Είναι οι ίδιοι που μας ταΐζουν κάθε μέρα κουτόχορτο για το ποιος τσακώθηκε με ποιον μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα αλλάξει τώρα που το ΠΑΣΟΚ εξέλεξε για πρόεδρο τον ίδιο που είχε και πριν. Έλεος,
με αυτό το κακοπεγμένο σύριαλ της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Λες και οι αμαρτίες τους είναι εύκολο να ξεχαστούν. Και δεν μιλάμε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ακόμα νοπές οι μνήμες και από την διακυβέρνησή του και τον συνολικό και ανεπίστρεπτο πλέον εκφυλισμό του. Μιλάμε και για το ΠΑΣΟΚ, που σύσσωμα τα πλυντήρια του συστήματος σήμερα κάνουν ό,τι μπορούν για να το ξεπλύνουν. Υπάρχουν όμως κάποιοι λεκέδες που δεν βγαίνουν εύκολα. Τι να πρωτοπούμε για τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και τους ακροδεξιούς του ΛΑΟΣ το 2012 έως το 2014, για τα τρία μνημόνια που είναι το μόνο κόμμα της Ελληνικής Βουλής που ψήφισε και τα τρία, η Νέα Δημοκρατία τα δύο, ΣΥΡΙΖΑ το ένα, για τους νόμους που ψηφίζει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια. Αντιπολίτευση λοιπόν υπάρχει. Υπάρχει στους δρόμους, υπάρχει στους χώρους δουλειάς, υπάρχει στις γειτονιές. Και σε πολιτικό επίπεδο εκφράζεται από το ΚΚΕ, το οποίο, όπως ξέρετε, τη δύναμη που του έδωσε ο ελληνικός λαός σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις που προηγήθηκαν, καθημερινά την καταθέτει στους χώρους δουλειάς, στις πόλεις και τα χωριά μας, στα σχολιά και στις σχολές, παντού. Εκεί δηλαδή που κρίνεται το δίκιο των πολλών. Και αυτή η αντιπολίτευση πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Γιατί η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως φαίνεται, δεν πρόκειται να κάνει κανένα διάλειμμα. Αντίθετα, επιτίθεται σε όλα τα επίπεδα. Απόδειξη αποτελεί και ο νέος προϋπολογισμός ή αλλιώς η νέα μεγάλη σφαγή των λαϊκών νοικοκυριών. Γιατί τέτοιος είναι. Γιατί σφαγή είναι τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, οι δυσβάσταχτοι φόροι που εξαϊλώνουν τα λαϊκά εισοδήματα. Σφαγή είναι οι καθυλωμένοι μισθοί και οι συντάξεις για να συνεχίσουν να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και να βαθαίνει η φτώχεια για τον λαό και τα επόμενα χρόνια. Και ας σταματήσει να μιλάει πια ο κύριος Μητσοτάκης για μέτρα ανακούφισης των λαϊκών νοικοκυριών. Πού τα πουλάει αυτά? Εδώ οι ίδιοι προβλέπουν ότι το σύνολο των φορολογικών εσόδων από το λαό θα εκτιναχθεί στα 68,7 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 2,4 δισεκατομμύρια παραπάνω από ότι το έτος 2024, το φετινό έτος. Από πού θα τα βγάλουν αυτά, αν όχι από τις τσέπες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων? Και μη μας πουν πάλι για την αύξηση στις συντάξεις. Μιλάμε για αυξήσεις ψίχουλα των 17 έως 20 ευρώ στη μέση κύρια σύνταξη, όταν μόνο οι υπέρογγες, οι τεράστιες ανατιμήσεις δεκάδων φαρμάκων φτάνουν ακόμα μέχρι και το 448%. Αλλά αυτές τις αυξήσεις ο λαλίστατος κατά τα άλλα Υπουργός Υγείας τις έκανε γαργάρα. Όσο για τους μικροεπαγγελματίες, οι κυβερνώντες διαφημίζουν, όπως είδατε, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος από το 2025. Όμως την ίδια στιγμή, με την τεκμαρτή φορολόγηση, ένα στους δύο πληρώνει διπλάσια και τριπλάσια φορολογία για ανύπαρκτα έσοδα. Τι κάνουν? Στην πράξη έχουν ήδη ενσωματώσει τα έσοδα του τέλους επιτιδεύματος στις γιγάντιες αυξήσεις του νέου νόμου, αποκτώντας έτσι αυτές μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν χαρίζουν τίποτα στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, αλλά τους παίρνουν και περισσότερα. Και πάμε τώρα στην αύξηση του κατώτατου μισθού, που θα προσαρμοστεί από τα 830 μεικτά φέτος σε 950 ευρώ το 2027. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι μέχρι τότε. Τι μας λένε δηλαδή? Ότι οι μισθωτοί που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα συνεχίσουν να φυτοζωούν και να μην καλύπτουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Ξεχνούν επίσης να αναφέρουν
ότι περίπου 600.000 άνθρωποι είναι σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, δηλαδή ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη και δεν κρύβεται. Ο μέσος μισθός συνεχίζει να είναι μικρότερος από το 2011 κατά 14,8%. Για να μην μιλήσουμε για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια σήμερα, τότε δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να πάμε για να κάνουμε συγκρίσεις. Την ίδια ώρα, η νέα Υπουργός Εργασίας, η οποία θέλει να εμπλουτίσει το πλούσιο έτσι κι αλλιώς αντεργατικό βιογραφικό της, ετοιμάζεται να φέρει νομοσχέδιο για τον κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που όχι μόνο θα ακυρώνει τον ρόλο των συνδικάτων, αλλά θα νομοθετήσει και ένα μόνιμο κόφτη για τους μισθούς των εργαζομένων. Με εργαλείο τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των διαφόρων μνημονιακών νόμων που όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν και τις εφάρμοσαν, θέλουν να επιβάλλουν νέο τρόπο υπολογισμού τώρα του κατώτατου μισθού. Αλίμονο, μόνο η Αχτσιόγλου, ο Βρούτσης, ο Χαντζηδάκης, ο Γεωργιάδης θα μνημονεύονται για τους αντιλαϊκούς τους νόμους. Μόνο αυτοί θα εισπράττουν τα εύσημα από το μεγάλο κεφάλαιο για τους νόμους που κατάργησαν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όφελος των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων, για τους νόμους που διέλυσαν το σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, το 8ωρο πενθήμερο, επέβαλαν το εξαήμερο, τα 10ωρα έως και τα 13ωρα, την απλήρωτη εργασία μέχρι και μια μισή ώρα απλήρωτη την ημέρα. Ουσιαστικά πρόκειται για τους νόμους που έχουν νομιμοποιήσει την ασυδοσία της μεγάλης εργοδοσίας στην επιβολή εξαντλητικών πραγματικά ωραρίων, απλήρωτων υπεροριών, στην καθήλωση κλαδικών μισθών. Αυτή είναι η αμήλικτη πραγματικότητα για τους εργαζόμενους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν νομοθετείς με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Για τους εργαζόμενους φθηνά μεροκάματα και μισθοί που τελειώνουν πριν βγει το 15ήμερο του μήνα, αλλά για το κεφάλαιο τρελά μεγάλα κέρδη. Δείτε, μόνο τα τελευταία 2 χρόνια οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο συγκέντρωσαν πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Καθαρά κέρδη για τα μονοπόλια. Γι' αυτό φορτώνουν φόρους στην εργατιά, την αγροτιά, τους μικρούς επαγγελματίες, τους συνταξιούχους. Λιδωρούν τις διεκδικήσεις τους, ενώ την ίδια ώρα μπουκώνουν με ζεστό χρήμα τους καπιταλιστές για τις διάφορες επενδύσεις τους. Χώρια που αυτοί απολαμβάνουν αμέτρητες φοροαπαλλαγές και διάφορα άλλα προνόμια. Έτσι είναι. Λεφτά για τους μισθούς, για την παιδεία, για την υγεία, για τις ανάγκες του λαού δεν υπάρχουν. Λεφτά όμως για να στέλνουν φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα που κοστίζει 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα στο λαό, έχουν, βλέπετε. Λεφτά για να στηρίξουν το λαϊκό εισόδημα δεν έχουν, αλλά για τους τεράστιους εξοπλισμούς έχουν. Για να στηρίξουν την πιο βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στους 2 ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, για λογαριασμό της άρχουσας τάξης της χώρας που θέλει και αυτή κομμάτι από τη μοιρασιά της Λίας, έχουν και παραέχουν. Και όταν μιλάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μιλάμε για τον μπουρλότο που έχει πραγματικά βάλει το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, το οποίο με τη στήριξη των ευρωατλαντικών συμμάχων του σφαγιάζει τους λαούς της Παλαιστίνης, του Λιβάνου, όλους τους λαούς της περιοχής. Αυτή τη σφαγή στηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, καθιστώντας την ίδια στιγμή την Ελλάδα, το λαό μας, στόχο αντιπίνων. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι μόνο περηφάνεια μας γεμίζει η στάση
των νέων στρατευμένων των φαντάρων μας, που με το κεφάλι ψηλά αντιτίθεται στην εμπλοκή αυτή, εκφράζοντας το γνήσιο αίσθημα, το λαϊκό αίσθημα καταδίκης. Τους το ξαναλέμε και εδώ από τα Γιάννενα, κάτω τα χέρια σας από τους φαντάρους. Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά και θα τους υπερασπιστεί ο ελληνικός λαός. Ο λαός μας έχει κάθε δικαίωμα να απαντήσει μαχητικά, να απαιτήσει να γυρίσουν πίσω οι φρεγάτες, τα οπλικά συστήματα, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκεται εκτός συνόρων, να κλείσουν νατοικές βάσεις θανάτου, όπως είναι το Άκτιο εδώ στην Ήπειρο, να εκφραστεί η αλληλεγγύη μας στους λαούς που ματώνουν κυριολεκτικά από τους πολέμους των υπεριαλιστών. Φίλες και φίλοι, όποιο μεγάλο πρόβλημα και αν εξετάσουμε σήμερα, θα δούμε ότι πίσω του βρίσκεται το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, που κυνεί εδώ που τα λέμε τα πάντα σε αυτό εδώ το σύστημα. Η ακρίβεια σπάει κόκαλα και δεν μπορεί να την κρύψει η κυβερνητική προπαγάνδα, γιατί οι εργατικές λαϊκές οικογένειες τη βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους σε κάθε βήμα, στα αβάσταχτα ενίκια, στο σούπερ μάρκετ όταν πάνε να ψωνίσουν, στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, παντού. Μόνο το ΚΚΕ παλεύει σήμερα για την κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα άλλα είδη πρώτης λαϊκής ανάγκης, για την κατάργηση των ειδικών φόρων στην ενέργεια και στα καύσιμα, για την κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, με γραμμή κλιμάκωσης της πάλης, ώστε να μπαίνει στο στόχαστρο η ρίζα του προβλήματος της ακρίβειας. Το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης, η εξουσία των λίγων σε βάρος των πολλών που υπηρετούν όλα τα άλλα κόμματα. Γιατί τι άλλο είναι η ακρίβεια, αν όχι η έκφραση της αδυναμίας αυτών που παράγουν όλο τον πλούτο να καλύψουν τις ανάγκες τους που είναι όλες εμπορευματοποιημένες. Φυσικά και κάποια άλλα κόμματα μπορεί να λένε κάποια κουβέντα παραπάνω τώρα, να πετάνε καμιά κορώνα, αλλά όλα αυτά εμείς πιστεύουμε ότι είναι κούφια, γιατί δεν αναιρούν τις μεγάλες τους δεσμεύσεις. Τις δεσμεύσεις τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ματωμένα πλεονάσματα, που όμως απαιτούν αυτές φόρους και περικοπές, και σε όλα αυτά συμφωνούν αυτοί, για την πράσινη μετάβαση που κάνει το ρεύμα πανάκριβο, για τις δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ, για τη συμμετοχή στους πολέμους, σε τελική ανάλυση τη μεγαλύτερη δέσμευση σε αυτή την οικονομία του κεφαλαίου. Όλοι τους, κυβέρνηση και οι υπόλοιποι, είναι δεσμευμένοι απέναντι στους μεγαλοεπιχειρηματίες που τους στηρίζουν ότι θα κάνουν τα πάντα για να δημιουργούν κλίμα φιλικό για τις επενδύσεις, όπως το λένε. Έτσι το λένε. Το τι σημαίνει αυτό στην πράξη το γνωρίζετε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Όσο δουλεμένη και αν είναι η προπαγάνδα τους, δεν μπορεί να κρύψει αυτό που βιώνει η ίδια η εργατική τάξη μέσα στα εργοστάσια, μέσα στις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να κρύψει, για παράδειγμα, τα ωράρια της εντατικοποίησης, τα 12ωρα, τα εξαήμερα, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης που πλήττουν ιδιαίτερα τους νέους εργαζόμενους και εργαζόμενες, την απλήρωτη δουλειά που είναι η βάση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Τα κέρδη τους είναι κυριολεκτικά βαμμένα στο αίμα. Δύο θανατηφόρα εργοδοτικά εγκλήματα στα Γιάννενα προστέθηκαν στα εκατοντάδες σε όλη τη χώρα. Όλα τους εργοδοτικά εγκλήματα που δείχνουν μονάχα την κορυφή του παγόβουνου. Αφού κάτω από αυτά ακολουθεί μια ατέλειωτη λίστα σακατεμένων εργατών, όπως ανέδειξε το πρόσφατο εργατικό ατύχημα, εντός εισαγωγικών το ατύχημα, με θύματα δύο εργάτες σε εργολαβικό συνεργείο του ΔΔΕ εδώ στα Γιάννενα. Λιποθυμίες στις συνθήκες του καύσωνα μέσα στο καλοκαίρι, στα εργοστάσια μέσα.
Για ένα ακόμα καλοκαίρι οι εταιρείες εμφιάλωσης εφάρμοσαν το επτάωρο, λες και βρισκόμαστε στο μεσαίωνα, το επταήμερο. Όχι το επτάωρο, μακάρι να είχαν το επτάωρο, το καταλαβαίνω. Εφάρμοσαν το επταήμερο, πραγματικά λες και βρισκόμαστε στο μεσαίωνα. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας, γιατί κοστίζουν, ενώ η εντατικοποίηση, η πίεση να βγει στα γρήγορα όπως η δουλειά, διαμορφώνουν τις συνθήκες για μια χιονοστιβάδα εργατικών ατυχημάτων. Γι' αυτό θεωρούμε πως απέναντι σε αυτά είναι πολύ σημαντικές οι πρωτοβουλίες που ήδη έχετε πάρει, όπως η πανηπυρωτική ημερίδα που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο της Άρτας για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Αυτή η ημερίδα είχε τη δική της επίδραση στην καταδίκη του εργοδοτικού εγκλήματος στο Ήπειρος πριν μερικά χρόνια, όπου οι Αρτινοί βγήκαν στους δρόμους με πρωτοφανείς για την πόλη τότε κινητοποιήσεις και την δικαίωση της οικογένειας του αδικοχαμένου 28χρονου ηλεκτρολόγου του Χρήστου Ζορμπά. Αυτή δυστυχώς είναι η περιβόητη ανάπτυξη που διαφημίζουν. Αυτή όμως έχει όνομα. Είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Και εμείς διαρκώς θα αγωνιζόμαστε, θα διεκδικούμε μαζί με την εργατιά και θα ανοίγουμε νέους δρόμους, συσπυρώνοντας την πάλη μας νέες δυνάμεις, όχι μόνο για να πουλάει η εργατική τάξη την εργατική της δύναμη με καλύτερους όρους, αλλά και για να καταργηθεί οριστικά αυτή η πλήγη της εκμετάλλευσης. Γι' αυτό σημαντικό και κρίσιμο είναι να διαμορφώνεται ένα πλατή μέτωπο εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ξεχωριστών συνδικαλιστών επίσης, που παλεύουν για να βάλουν εμπόδια στην υλοποίηση συνολικά αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, των αντεργατικών νόμων, που δυναμώνουν την πάλη αναχώρο δουλειάς μέσα στην επιχείρηση, στον κλάδο, ώστε να αποσπώνται και νέες κατακτήσεις. Μια πάλη που θα συνενώνεται και θα συντονίζεται σε τοπικό, σε κλαδικό και σε πανελλαδικό επίπεδο. Η πανηπυρωτική σύσκεψη και το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε από 88 συνδικαλιστικούς φορείς το Νοέμβριο του 2021 για αυξήσεις σε μισθούς, για συλλογικές συμβάσεις, για μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, είναι ένα παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποτελούν παρακαταθήκη για τη συνέχιση, για την κλιμάκωση της πάλης, για τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων των εργαζομένων ενάντια σε όλους τους αντιεργατικούς νόμους. Είναι γεγονός ότι η περιοχή όπου δραστηριοποιείστε έχει δώσει το δικό της στίγμα με κινητοποιήσεις σημαντικές, με εστίες αντίστασης σε διάφορους χώρους δουλειάς. Κινητοποιήσεις που είχαν σαν ποιοτικό στοιχείο ότι δεν αφορούσαν μόνο ορισμένους κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά άγγιξαν ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Έγιναν υπόθεση ευρύτερων εργατικών λαϊκών τμήματων. Πρόκειται για μια μεγάλη δύναμη που έλαμψε στις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, για παράδειγμα για το προδιαγεγραμμένο εκείνο έγκλημα στα Τέμπη, ταρακουνώντας όλη τη χώρα. Επίσης στις μεγάλες πανεργατικές απεργίες, στις φοιτητικές, στις αγροτικές επίσης κινητοποιήσεις που στρίμωξαν την κυβέρνηση. Γίνονται σήμερα βήματα στην οργάνωση της πάλης? Εμείς πιστεύουμε πως ναι, έστω και βασανιστικά, πίσω από τις ανάγκες, όμως γίνονται, όπως δείχνει και η δική σας πείρα. Δεν είναι αμεληταίο ότι οι εργαζόμενοι έφτιαξαν σωματείο στο Ζαγόρι, στα Γιάννενα, στην Ίον, στην Άρτα, στους εμποροϋπάλληλους στα Γιάννενα, δημιουργήθηκαν νέοι αγροτικοί σύλλογοι,
μαζικοποιήθηκαν εργατικά σωματεία, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση ότι κόντρα στις δυσκολίες και στο ρεύμα των καιρών, στην Ήπειρο και στην Ελλάδα να υπάρχει ζωντανό εργατικό λαϊκό κίνημα. Έχετε όπλο σας τα εργατικά κέντρα, τις Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις Γονέων, την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Βορειοδυτικής Ελλάδας και τόσους άλλους ακόμα φορείς. Τους φορείς δηλαδή που σύνθημά τους έχουν ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε εμείς, όχι ο καθένας μόνος του, όλοι μαζί, όλοι ενιαία πρέπει να αντιπαλέψουμε την πολιτική των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου. Γι' αυτό και εμείς θα μπαίνουμε μπροστά για να αναδεικνύουμε πως η ίδια η πολιτική που διαμορφώνει αυτή την κατάσταση μέσα στους χώρους δουλειάς είναι η ίδια ακριβώς που τσακίζει και τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες στους φόρους με το υψηλό κόστος της επαγγελματικής στέγης, με τους πληστηριασμούς, με την συνολική επιθετικότητα των μονοπωλίων που τους εκτοπίζουν. Είναι η ίδια που πνίγει στα χρέη τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα από το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχουν, τις αυξήσεις τιμών στις ζωοτροφές, το ηλεκτρικό ρεύμα, στο πετρέλαιο, τις απαιτήσεις της πράσινης ονομαζόμενης ανάπτυξης και τις περικοπές της ΚΑΠ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μείωση της τιμής του γάλακτος που επιβάλλουν στους παραγωγούς οι γαλακτοβιομηχανίες Ήπειρος, Δοδόνη, Καραλής για να αυξάνουν την κερδοφορία τους. Μπαίνουμε μπροστά για να συναντηθεί η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας που είναι εργάτες, βιοπαλαιστές, αγρότες, επαγγελματίες, νέοι και νέες, γυναίκες των λαϊκών οικογενειών σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία που θα παλεύει για να πάρει ανάσες σήμερα αλλά στο νου της θα έχει πως πρέπει να τους πάρει αμπάριζα όλους αυτούς και το καπιταλιστικό σύστημά τους. Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να συνειδητοποιείτε όλο και πιο πλατιά ότι το πρόβλημα δεν είναι σήμερα απλώς μια ανικανότητα ή μια διαφθορά κάποιων πολιτικών, αν και υπάρχουν και όλα αυτά. Σκεφτείτε πως το ίδιο επιλεκτικά ανίκανο σημερινό κράτος που αφήνει σχολεία, που αφήνει αθλητικές εγκαταστάσεις να ρημάζουν, που εμπορευματοποιεί την υγεία, που αφήνει γειτονιές στα Γιάννενα να βουλιάζουν στην πρώτη βροχή. Λες και πρόκειται για κανένα πρωτόγνωρο φαινόμενο εδώ για την πόλη ή για την περιοχή η βροχή. Αυτό λοιπόν το καπιταλιστικό κράτος την ίδια ώρα βρίσκει κονδύλια, βρίσκει μηχανήματα για να χαλάει τα ορειβατικά μονοπάτια και ανοίγει δρόμου στην αλπική ζώνη του Γράμμου για να εξυπηρετηθούν άραγε ποια συμφέροντα. Μπαίνουμε μπροστά λοιπόν στον αγώνα για να βελτιώσουμε όσο γίνεται σήμερα τη ζωή μας και ταυτόχρονα ετοιμάζουμε και προετοιμαζόμαστε για τις μεγάλες συγκρούσεις που έχουμε μπροστά μας μέχρι την οριστική ανατροπή αυτής της αδικίας. Γιατί γνωρίζουμε και από την σημερινή πείρα μας αλλά κυρίως και από την ιστορική πείρα όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες που μεσολάβησαν, από την ίδια την επιστημονική ανάλυση που κάνουμε πάνω στη σημερινή ακριβώς κατάσταση και στις εξελίξεις, ότι τα πράγματα ποτέ δεν έμειναν ούτε πρόκειται να μείνουν στάσιμα. Το κρίσιμο είναι να γίνονται όλο και περισσότεροι και περισσότερες αυτοί και αυτές που συνειδητοποιούν ότι η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα δεν μπορούν να έχουν κανένα κοινό συμφέρον με τους εκμεταλλευτές τους. Σας ζητάμε λοιπόν να συνεχίσετε να εντείνετε αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Και εμείς από την πλευρά μας αναλαμβάνουμε, όπως άλλωστε έκανε πάντα το ΚΚΕ στην ιστορία του,
τις ευθύνες που μας αναλογούν. Ξέρετε πως εμείς δεν κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Σας κοιτάμε καθαρά και ξάστερα στα μάτια και συζητάμε μαζί σας. Και σας λέμε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Λύσεις εντός των καπιταλιστικών τυχών αυτής της βαρβαρότητας, εντός αυτού του σάπιου και διεφθαρμένου συστήματος, δεν υπάρχουν. Για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι, για να κερδίσει ο ελληνικός λαός, και εδώ στην Ήπειρο που είμαστε ο λαός της Ηπείρου, πρέπει να χάσει το μεγάλο κεφάλαιο. Γι' αυτό και έχουμε μια επιλογή, να συγκρουστούμε ακριβώς με αυτή την οικονομία και την κοινωνία του κεφαλαίου, να διαμορφώσουμε σταθερά ένα πανελλαδικό κίνημα που, διεκδικώντας τα άμεσα, τα ζωντανά, τα επίκαιρα, τα καθημερινά του προβλήματα, θα κατανοεί και την ανάγκη να συγκρουστεί και να φτάσει μέχρι την καρδιά του προβλήματος. Θα κατανοεί την ανάγκη να φέρουμε τον κόσμο, αν είναι δυνατόν ανάποδα, να τελειώνουμε με αυτό το κράτος των καπιταλιστών, ληστών στην κυριολεξία, να φύγουμε από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποδεσμευτούμε, να σπάσουμε αυτές τις αλυσίδες που μας κρατάνε δεμένους χειροπόδαρα και μας οδηγούν σε πολέμους και βαρβαρότητα. Να κοινωνικοποιήσουμε τα μέσα που παράγουν αυτό τον πλούτο σε αυτήν εδώ τη χώρα. Να σχεδιάσουμε την κοινωνία μας, την οικονομία μας, για να καλύπτει τις δικές μας, τις εργατικές, λαϊκές ανάγκες. Να αξιοποιήσουμε έτσι τις δυνατότητες που έχει η πατρίδα μας, να θρέφει το λαό της, να έχει ενεργειακή αυτάρκεια, να αξιοποιεί τη βιομηχανία της, το επιστημονικό, το τεχνικό και εργατικό της δυναμικό σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε πόσες δυνατότητες έχει αυτός εδώ ο τόπος που σήμερα δεν αξιοποιούνται προς όφελος του λαού για τη δική του ευημερία. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι ο σοσιαλισμός είναι η μόνη ρεαλιστική σήμερα διέξοδος στα σημερινά προβλήματα, στα σημερινά αδιέξοδα, στον καταστροφικό δρόμο που οδηγεί τους λαούς αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης και των πολέμων. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι γυρνάμε την πλάτη σε κάθε βήμα που μπορεί να βελτιώσει έστω και ελάχιστα τη ζωή του λαού σήμερα. Αντίθετα, επειδή ακριβώς εμείς δεν έχουμε καμία δέσμευση απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και το σύστημά του, μπορούμε να μπαίνουμε μπροστά παντού. Μέσα στους τόπους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές, στα χωριά μας, για να εμποδίσουμε τα σχέδιά τους, για να έχουμε και ορισμένες κατακτήσεις. Αυτή την ευθύνη έχουμε αναλάβει ως κόμμα, την ευθύνη να πάμε τελικά αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους. Και θα τα καταφέρουμε. Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να συμπορευτούμε μαζί, να βαδίσουμε όλοι και όλες μαζί. Σας ευχαριστώ.